συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θα πω πολλά. Ξέρω την αλήθεια ότι όταν μιλάω με τον Αντώνη, δεν έχω και πολλά να πω, γιατί σε πολλά συμφωνώ και λίγα έχω να προσθέσω. Επομένως, μάλλον θα συνοψίζω. Θα ξεκινήσω από την ακροδεξιά. Είναι γεγονός ότι η ακροδεξιά σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η πιο χαρακτηριστική βέβαια, τη Γαλλία, είχε άνοδο πολύ σημαντική. Δεν θα μείνω σε αυτό, είναι προφανές, ούτε θα αρχίσω να λέω χώρες. Έχω την εντύπωση ότι όμως αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς, και ξεκινάω πάλι από τη Γαλλία, πυροδοτεί μία συσπήρωση της αριστεράς και του κινήματος εξαιρετικά σημαντική και κατά μία έννοια πρωτοφανή. Το μέτωπο στη Γαλλία, είπε αρκετά ο Αντώνης, συμφωνώ απόλυτα, και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πιθανόν να έχει την πρωτιά στις βουλευτικές, όμως δημιουργεί έναν κοινωνικό πολιτικό σχετισμό και ένα ιδεολογικό περιβάλλον και κλίμα που θα χαρακτηρίσει τους αγώνες της επόμενης περίοδου, όχι μόνο στη Γαλλία. Επίσης θεωρώ ότι και στην Ιταλία, με όλα όσα αναφέρθηκαν, έχουμε θετικό αποτέλεσμα με την έννοια ότι και το Δημοκρατικό Κόμμα της Λέγερ, που είναι σαφώς πιο ριζοσπαστικό από τις προηγούμενες εκδοχές του, αλλά και η Ενότητα Πράσινοι και Κομμουνιστές, συγκεντρώνοντας και οι δύο μαζί γύρω στο 30%, δίνουν ένα στίγμα. Λίγα για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο γενικό συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη. Νομίζω ότι υπάρχει μία πολύ έντονη ποιοτική σκλήρυση αυτού που θα λέγαμε του ευρωπαϊκού μιλιταρισμού και του ευρωπαϊκού ρατσισμού. Για τον ρατσισμό, τα τείχη και τα λοιπά, τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, η Μελόνι για τα στρατόπεδα στην Αλβανία, όλη η Αγγλία συζητάει ακόμα τη Ρουάντα, όλοι μαζί συζητάνε τα στρατόπεδα στη Λιβύη κλπ. Αλλά θα μείνω περισσότερο στο μιλιταρισμό. Η άνοδος, η μεγάλη άνοδος της Γερμανίας θα το φανές. Των πολεμικών δαπανών, ο Μακρόν και τα πυρηνικά. Όλο αυτό το ταραβέρι με την Ουκρανία θεωρώ ότι είναι, πέρα από τον κίνδυνο του πολέμου, είναι μία ποιοτική αλλαγή στο ευρωπαϊκό και στην οικονομία, πολεμική οικονομία, αλλά και στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με την Παλαιστίνη, παρακολουθούμε όλες και όλοι το τι γίνεται. Η γνωστή υποκριτική άθλια στάση, βέβαια έχουμε μετατοπίσεις, κυρίως με πυροδότη το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα στη Βόρεια Αμερική, στη Λατινική και στην Ευρώπη. Όμως, επίσης, ότι πολλές χώρες αναγνωρίζουν ανεξάρτητο κράτος στην Παλαιστίνη, όμως η Ελλάδα συνεχίζει στο γνωστό βηματισμό φιλοϊσραηλινό και πλέον δεν μιλάμε απλώς για εθνοκάθαρση, τη μεγαλύτερη εθνοκάθαρση στην Ευρώπη και ευρύτερα. Μόνο της Ρουάντα ήταν πολύ μεγαλύτερη, που ήταν άλλου τύπου γενοκτονική. Οπότε το θέμα ειρήνη με δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη πρέπει να παραμείνει, ας το πούμε, κινηματικός στόχος, ευρύτερος, πολιτικά, πρακτικά, διεθνιστικά.
περί αποχής σε ευρωπαϊκά εγχώρια. Προφανώς η τεράστια αποχή έχει ένα κομμάτι μεγάλο πολιτικής διαμαρτυρίας απέναντι στα κυβερνητικά κόμματα, αλλά και ευρύτερα στα κόμματα. Έχει όμως και ένα κομμάτι μιας ορισμένης αντιπολιτικής αδιαφορίας, η οποία ισχύει αυτό που Αντώνης, δεν είναι μόνιμη, αν υπάρξουν κέντρα, προσδοκίες, ελπίδες, προφανώς θα αναιρείται. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μεγάλη πλευρά αδιαφορίας με ό,τι αυτό σημαίνει. Η περίπτωση αυτού του γελίου φιδεία στην Κύπρο που υπερψηφίστηκε τρίτο κόμμα παρά το είχα περάσει στο ΑΚΕΛ είναι χαρακτηριστική, δεν είναι αποχή, αλλά είναι πώς ένα κομμάτι ψηφοφόρων, εντάξει, Κύπρος είναι, ας πούμε, και παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά θέλω να πω, παρόλα αυτά, είναι χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης, πέρα από το τι λένε, προφανώς ροκανίστηκε. Και από την κριτική αποχή, κριτική εννοώ στην πολιτική του και στα πεπραγμένα του, προημιώτης είχαμε δει στο αυτό που έπαθε ο Παύλος Μπακογιάννης από το Δούκα στις δημοτικές. Ο Κώστας, εντάξει παιδιά, ήταν λίγο μακάβριο. Και φυσικά από μεγάλη διαρροή προς την ακροδεξιά. Δεν νομίζω, παρότι ισχύει, το είπε και ο ίδιος, το 41 δεν υπάρχει πια, ότι βραχυμεσοπρόθεσμα μπαίνει σε αμφισβήτηση η ηγεσία Μητσοτάκη. Τώρα για το αν θα πάρει μια θέση στο διεθνές πεδίο κτλ. Νομίζω είναι πιο μετά πράγματα. Αλλά για αυτό το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι κοινωνικοπολιτικά θα κινηθεί πολύ δεξιότερα. Δεν λέω παραδείγματα τα παραδείγματα. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συμφωνώ με τη διαβάθμιση που έκανε. Δηλαδή, η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερη από την ήττα του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, στο ΠΑΣΟΚ βγήκε πρώτη και πιο ανοιχτά η κρίση ηγεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί λόγω κασελάκι, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μπορεί και να μπει σε μια, αν υπάρξει, ομαλή διαδικασία συζήτησης για την κεντροαριστερά. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ βάλεται εσωτερικά, ο Ανδρουλάκης αμφισβητείται. Φοβάμαι, αν και δεν πεθαίνω για κεντροαριστερά, ότι ο Δούκας μπορεί να καεί, γιατί υπερπροβάλλεται και δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Όμως, στην Ελλάδα, το βλέπω για την επόμενη περίοδο, πολύ δύσκολο να υπάρξει μια στοιχειωδώς ελκυστική διαδικασία συγκρότησης κεντροαριστεράς. Εγώ το πω. Το ΚΚΕ. Είμαι σε μια διαφορά απόχρωσης από τον Αντώνη. Και ποια είναι. Όντως, πήρε ό,τι πήρε, δείχνει μια διάθεση ενός κόσμου, δεν είναι. Δεν ξέρω πώς και πώς εσείς είδατε τη δήλωση του Κουτσούμπα το βράδυ των εκλογών. Μιλάμε για άλλο κόσμο, έτσι. Το 2% του ΚΚΕ. Δεν υπήρχε κεντροδεξιά, άκρα δεξιά, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν 2%. Μιλάμε δηλαδή για ένα θερμοκήπιο, μια ισοστρέφεια που είναι τρομερή. Μπορεί να λειτουργεί αυτό που λέει ο Αντώνης και σαν αντίπαλο δέος σε πολύ επιθετικές, γιατί θα πάει πιο δεξιά, πολιτικές,
Δεν είμαι όμως βέβαιος εγώ. Έχω καταλήξει ότι το ΚΚΕ είναι κόμμα του συστήματος. Τώρα με την άλλη αριστερά. Η νέα αριστερά και το ΜΕΡΑ απέτυχαν κριτικά. Η νέα αριστερά απέτυχε περισσότερο. Αν και είχε καλύτερη οργάνωση και καμπάνια από το ΜΕΡΑ και σαφώς μεγαλύτερο, ευρύτερο πολιτικό προσωπικό, πλήρωσε και το κυβερνητικό έργο της και τη μηδενική αυτοκριτική της. Το ΜΕΡΑ, ένα μη κόμμα στην πραγματικότητα, διατηρεί μία ορισμένη συνέχεια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ βέβαια μετά από τη συνεχή απουσία του από τους θεσμούς, ας το πούμε έτσι. Πληρώνει την πολιτική Βαρουφάκη στις προηγούμενες εκλογές αρκετά περισσότερο. Είναι μια αντίφαση αυτός που έφτιαξε ένα κόμμα να το δέρνει τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλήγω, νομίζω ότι μόνο μία ενωτική, ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία, με κινηματικά χαρακτηριστικά και συνέχεια, μπορεί να αποτελέσει στο από εδώ και πέρα έναν κορμό. Ναι, ο κόσμος, συλλογικότητας που συγκεντρώνονται εδώ, πρέπει να έχουμε ένα ειδικό βάρος. Αλλά θα πω και κάτι. Στη Γαλλία, το παντώνεις πριν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει πολλές αμαρτίες. Στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 4,5%, τώρα πήρε 24%. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ακόμα και ο Λάτς ήρθηκε να πει ναι στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, που ήταν κατά, ειδικά στη συνεργασία με την ανυπότακτη αριστερά, με το Μελανσόν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί δέχονται το αμαρτωλό Σοσιαλιστικό Κόμμα να συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη. Αναρωτιέμαι εμείς εδώ, γιατί πρέπει να αποκλείουμε τη Νέα Αριστερά. Ξέρω τι είναι η Νέα Αριστερά και τι έκανε. Όμως, παιδιά, δεν βγαίνει έτσι. Πρέπει να κάνουμε παραδοχές και να δούμε και κάποια πράγματα, διότι πέρα από το να δικάζουμε ή να αποκλείουμε ή να υποστηρίζουμε την καθαρότητά μας, πρέπει να παράξουμε και κάποια αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα όριο. Έχουμε μικρή νηπογή, η κρίση αξιοπιστίας δεν αφορά μόνο κάποιους, μας αφορά όλους, ακόμα και η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διεκδίος Κασελάκης επηρέασε για την κατάστασή μας, η απαξίωση της αριστεράς. Λέω λοιπόν φρόνημα αφενός, σύνεση αφετέρου. Ευχαριστώ.